Λοιπόν, ο Νίκος Παπανικολάου είναι μαζί μας, κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης της εκπομπής. Καλησπέρα, καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλώς σε βρήκαμε, Νίκο. Πολύ ευαίσθητο το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα και αυτό γιατί νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι μας έχουμε στο κοντινό μας περιβάλλον είτε κάποιον ο οποίος έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα, είτε γιατί γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από το μετατραυματικό στρες, αν το λέω καλά. Ακριβώς. Νομίζω ότι λίγος πολύ είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σύνηθες. Είναι κάτι το οποίο είναι υποτιμημένο και αυτό φαίνεται και θα το δούμε ακριβώς με τη γλώσσα των αριθμών στην πορεία, το ότι ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από μετατραυματικό στρες λόγω κάποιου τροχαίου αποτείνονται πολύ δύσκολα σε ειδικούς της ψυχικής υγείας τους ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Θα σας έλεγα ότι εδώ μάλλον πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και μάλλον δεν έχουμε πείσει τον κόσμο ότι τελικά μπορεί να προσφερθεί γόνιμη βοήθεια σε ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από μετατραυματικό στρες. Φαίνεται ωστόσο ότι αφορά πολύ κόσμο. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι ωστόσο υποφέρουν χωρίς καν να το καταλαβαίνουν. Ναι. Όταν λέω χωρίς να το καταλαβαίνουν, ζουν μια δύσκολη πραγματικότητα. Απλά κάνουν πολύ μικρή σύνδεση της κατάστασης που ζουν αυτή τη στιγμή με το μετατραυματικό στρες δεδομένης της κατάστασης που είχαν. Το δεδομένο βεβαίως είναι ότι η τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου είναι πλέον η Κυριακή η οποία είναι αφιερωμένη στην ημέρα μνήμης για τα θύματα των τροχαίων. Ακριβώς αυτό που λέμε θύματα των τροχαίων υπάρχουν πολλά τα οποία τα βλέπουμε, δηλαδή φανερές πληγές, μιλάμε για τις αναπηρίες οι οποίες υπάρχουν, από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και κρυφές πληγές, οι οποίες δυστυχώς αυτές οι κρυφές πληγές γεμίζουν τις ψυχές όσων είτε έχουν επιβιώσει, είτε είχαν την τρομακτική εμπειρία κάποιου τροχαίου, είτε των συγγενών τους, οι οποίοι με κάποιο τρόπο είτε έχασαν κάποιο άτομο σε κάποιο τροχαίο, δυστυχώς είναι πολύ σύνηθες, το νησί μας είναι στην πρώτη γραμμή αυτής δυστυχώς του ακήρυκτου πολέμου. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο δηλητηριάζει την καθημερινότητά μας. Όλη αυτή τα πόνερα της του στρεσογόνου παράγοντα το οποίο υποστήκαμε. Μια πραγματικά τραυματική εμπειρία, έτσι, Νίκο. Γιατί όμως είναι τόσο τραυματική η εμπειρία τα τροχαία? Ναι, είναι τραυματική εμπειρία και θα λέγαμε για διάφορους λόγους. Πρώτος λόγος θα λέγαμε γιατί ένα τροχαίο είναι απρόβλεπτο, είναι ευνίδιο και είναι και απρόσμενο. Κανένας δεν περιμένει μια τέτοια κατάσταση, προφανώς. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε πολύ μικρό χρόνο ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το πένθος. Ξέρεις, με βάση στατιστικές φαίνεται ότι πένθη τα οποία είχαμε τη δυνατότητα να τα επεξεργαστούμε όχι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για ένα χρονικό διάστημα περίπου 5 με 6 μηνών, μάλλον είναι καλύτερα πένθη σε σχέση με πένθη τα οποία γίνονται ευνηδία, όπως για παράδειγμα ένα τροχαίο, ή αντίστοιχα πένθη τα οποία μπορεί να χρειαστεί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα με κάποια ασθένεια, να χάσουμε έναν άνθρωπο μετά από 3 χρόνια, 4 χρόνια ασθένειας, όπου εκεί πραγματικά όλη η οικογένεια, όλη η οικία γενικότερα έχουν αποσυντονιστεί. Άρα λοιπόν ο πρώτος παράγοντας είναι αυτός. Ο δεύτερος παράγοντας θα έλεγα ότι ουσιαστικά το άτομο καθίσταται ανίσχυρο να αποτρέψει αυτή την κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι για να το αποτρέψεις αυτό. Θα σου έλεγα μάλιστα ότι ειδικά όσον αφορά στα τροχαία, λίγος πολύ όλοι προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση της εμπλοκής με το συγκεκριμένο άτομο. Για παράδειγμα, κάποιος άνθρωπος ο οποίος έτρεχε, προκάλεσε ατύχημα, λέμε έτρεχε και τα έπαθε ουσιαστικά. Γιατί προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να αποστασιοποιηθούμε από μια συμπεριφορά η οποία εν δυνάμει μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα σε κάποιους συνανθρώπους. Από εκεί και πέρα όμως, για σκεφτείτε αυτόν ο οποίος βίωσε μια παρόμοια κατάσταση και ο οποίος είδε το συγγενή του, το γνωστό του, τον οικείο του, το φίλο του, ο οποίος δεν έκανε κάτι διαφορετικό, απλά πήγαινε κάθε μέρα στη δουλειά του, τρέχοντας με τη φυσιολογική την ταχύτητα, δεν έφταιγε. Και από εκεί και πέρα είναι κάτι πολύ δύσκολο, ούτως ώστε να μπορέσει να το επεξεργαστεί. Ένα άλλο είναι ότι πλήττεται η αίσθηση ασφάλειας. Αυτή η αίσθηση ασφάλειας, που ψευδέστηση βεβαίως είναι ασφάλεια, δεδομένου του ότι ούτως ή άλλως όλοι είμαστε έρμοι πολλών καταστάσεων και μπορούν να μας συμβούν πολλές καταστάσεις. Άρα λοιπόν πλήττεται και αρχίζουμε πλέον να ζούμε μέσα στην ανασφάλεια. Και προφανώς ένας τελευταίος παράγοντας είναι ότι ο θάνατος από ένα τροχαίο θεωρείται θάνατος άδικος, δεδομένου του ότι δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να δικαιολογηθεί. Άρα λοιπόν τι γίνεται? Θυμώνουμε υπερβολικά. Αυτός ο θυμός, όταν δεν μπορεί να βρει διέξοδο, για παράδειγμα ένας άνθρωπος ο οποίος
έχασε κάποιον συγγενή του και η διέξοδος θα μπορεί να βρεθεί μέσα από κάποιους δικαστικούς αγώνες, έτσι, οι οποίοι πρέπει να γίνουν. Όταν ο άνθρωπος, ο θυμός δεν βρίσκει διέξοδο, τότε λοιπόν ουσιαστικά τι γίνεται, ο θυμός αυτός εσωστρέφεται και άρα λοιπόν μπορεί να μας προκαλέσει διάφορα άλλα προβλήματα τα οποία αντίστοιχα θα υποφέρουμε στη διάρκεια της ζωής μας. Η επιρροή στους επιζώντες ποια είναι, πώς επηρεάζονται? Θα σου έλεγα ότι επηρεαζόμαστε σε πολλαπλά επίπεδα. Πρώτο επίπεδο είναι το συναισθηματικό επίπεδο. Μπορεί να έχουμε σε συναισθηματικό επίπεδο άγχος, μπορεί να έχουμε φόβο, μπορεί να έχουμε φοβίες, μπορεί να έχουμε κατάθλιψη, μπορεί να έχουμε διαταραχές πανικού. Σε επίπεδο δεύτερο θα έχουμε συμπεριφορικό επίπεδο, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, φοβίες ακριβώς. Δηλαδή κάποιος αποφασίζει να μην ταξιδέψει με κάποιο τρόπο με το αυτοκίνητό του ξανά ή αποφασίζει να μην ταξιδέψει έστω και σαν συνοδηγός ξανά. Το επόμενο είναι ότι προκύπτουν κάποιες αλλαγές οι οποίες γίνονται στη σκέψη και στη συγκέντρωση των ατόμων. Δηλαδή δεν μπορούμε να σκεφτούμε ξεκάθαρα, δεδομένου του ότι αυτές οι εικόνες του παρελθόντος δηλητηριάζουν το σήμερά μας και άρα λοιπόν δυσκολεύομαστε ακόμα και να συγκεντρωθούμε. Ψυχοσωματικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν, ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι τείνουν να μην επεξεργάζονται έτσι όπως πρέπει το πένθος. Και προφανώς ενοχλητικές αναμνήσεις, οι οποίες εισβάλλουν στο συνειδητό, εισβάλλουν στον ύπνο μας, εισβάλλουν όταν είμαστε ξύπνοι, εικόνες τις οποίες βλέπουμε και με κάποιο τρόπο αισθανόμαστε πάρα πολύ άσχημα. Είναι αυτό ακριβώς που έλεγες προηγουμένως, Νικολέτα, το μετατραυματικό στρες. Το οποίο σαφώς υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει για μικροχρονικό διάστημα, 2, 3, 4 μηνών. Δυστυχώς όμως σε μια, όχι θα έλεγα και τόσο μικρή μειοψηφία συνανθρώπων μας, οι οποίοι έχουν περάσει από παρόμοιες τραγικές καταστάσεις, καθίσταται μόνιμο, προβληματίζοντας τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους. Ακόμα και για μικρά ατυχήματα, για ένα πολύ μικρό ατύχημα, όταν λέω μικρό ατύχημα, με μικρές ηλικίες ζημιές. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια απώλεια ή κάποιος τραυματισμός σοβαρό. Ακριβώς. Μπορεί να συμβεί ακόμα και σε μικρές ηλικίες ζημιές, ακόμα και όταν δεν υπάρχει απώλεια ή κάποιος τραυματισμός, δεδομένου του ότι αυτό το μικρό ατύχημα μπορεί να επανενεργοποιήσει μια τραυματική κατάσταση την οποία την είχα βιώσει στο παρελθόν. Ή πολύ απλά εγώ ο ίδιος να μην έχω τη δυνατότητα να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση, έστω και τη μικρή, γιατί ήμουν πιεσμένος από πολλούς άλλους διαφορετικούς παράγοντες στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ξέρεις, είναι πολύ χαρακτηριστική και η αίσθηση που έχουμε, νομίζω το έχουμε βιώσει όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας, το παραλίγο, δηλαδή το παραλίγο είναι να γίνει ένα τροχείο, που τελευταία στιγμή δεν γίνεται, ο φόβος που νιώθεις εκείνη την ώρα. Ακριβώς. Είναι ένα σοκαριστικό συνέστημα. Είναι σοκαριστικό συνέστημα. Είναι συνέστημα το οποίο σε καθυλώνει και είναι συνέστημα το οποίο, αν κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να σε οδηγήσει στο μετατραυματικό στρες, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Φόβος, άγχος, ξέρεις, είναι συναισθήματα τα οποία υπάρχουν ουσιαστικά στο συνέστημα. Κυρίως βεβαίως, το κυριότερο συνέστημα είναι η ενοχή. Και για να περιγράψω ενοχή, τι σημαίνει. Σκεφτείτε κάποιον ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητό του. Για κάποιο λόγο προκάλεσε κάποιο ατύχημα και χάθηκε κάποιος, είτε συγγενής του είτε κάποιος άλλος άνθρωπος. Σκέφτεται αυτόν τον άνθρωπο οι ενοχές, το πώς θα λειτουργήσουν έτσι, ούτως ώστε με κάποιο τρόπο θα λειτουργήσουν και θα τον προβληματίσουν ακόμα περισσότερο για το υπόλοιπο της ζωής του. Άρα λοιπόν υπάρχουν συναισθήματα που με κάποιο τρόπο ενεργοποιούνται και δηλητηριάζουν την καθημερινότητά μας. Άρα σκιαγραφήσαμε, Νίκο, αυτό που λέμε μετατραυματική διαταραχή και μέσα τα λεγόμενα. Ποιοι παράγοντες όμως αυξάνουν τον κίνδυνο για αυτή τη μετατραυματική διαταραχή? Αυτό ακριβώς που λέγαμε, Μπάμπη, ακριβώς, δηλαδή συναισθήματα έντονα τα οποία μπορούμε να ζήσουμε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οικογενειακό ή προσωπικό, προφανώς ιστορικό, ψυχοπαθολογία, το οποίο μπορεί να έχουμε. Σκέψου έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κατάθλιψη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ο οποίος εμπλέκεται με κάποιο τρόπο σε κάποιο ατύχημα. Ένας άνθρωπος ο οποίος όλο το άγχος, όλες του πιθανά οι φοβίες πολλαπλασιάζονται και προβληματίζεται ακόμη περισσότερο. Ύστερα μπορούμε να έχουμε ιστορικό προηγούμενο τραυματικού γεγονότος. Δηλαδή, ένα προηγούμενο τραυματικό γεγονός μπορεί να επανενεργοποιήσει μια κατάσταση. Ή ακόμα έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης. Ξέρεις, η κοινωνική υποστήριξη είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει. Δυστυχώς στις μέρες μας δεν υπάρχει. Πάντα με βάση στατιστικές φαίνεται ότι ο ένας στους τρεις ανθρώπους, πανευρωπαϊκή έρευνα είναι αυτή, ο ένας στους τρεις ανθρώπους παίρνει στήριξη από την οικογένειά του. Μόλις ο ένας στους τρεις. Ο ένας στους 8 από ειδικό της ψυχικής υγείας. Και ο ένας στους τρεις από την οικογένειά του. Μάλλον λοιπόν κάτι δεν λειτουργεί καλά και σε επίπεδο οικογένειας, όπως και σε επίπεδο ειδικών, κάνοντας και την αυτοκριτική μας. Και εδώ είναι τώρα που μπαίνει και η συζήτηση στο πώς αντιδρούν λοιπόν οι συγγενείς θυμάτων, οι συγγενείς ανθρώπων οι οποίοι έχουν τραυματιστεί και πώς αντιδρούν και αυτοί που, οι ίδιοι που έχουν τραυματιστεί από ένα τροχαίο. Ναι, ακριβώς. Θα σου έλεγα ότι αν θα προσπαθούσαμε να ομαδοποιήσουμε τις κατηγορίες, οι συγγενείς θυμάτων και οι ίδιοι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί, λίγος πολύ έχουν τις ίδιες αντιδράσεις ή λίγος πολύ έχουν παραπλήσιες αντιδράσεις, ίσως σε διαφορετικό
ποσοστό, θα σου έλεγα, ίσως σε διαφορετική βαρύτητα. Για παράδειγμα, θα λέγαμε ότι το 79%, το 80%, πάντα με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα, 10.000 ερωτηματολόγια αυτή η έρευνα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 9 χώρες συγκεκριμένα, όχι πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά συμμετείχε και η Ελλάδα, 72% χάνει το ενδιαφέρον για τη ζωή ή μειώνεται το ενδιαφέρον για τη ζωή. 50% έχει πτώση της αυτοεκτίμησης. Πιστεύω ότι δεν αξίζω, πιστεύω ότι δεν μετράω. Ένα 46% παθαίνει κρίση πανικού. Ένα 67% παθαίνει κατάθλιψη τουλάχιστον το πρώτο χρονικό διάστημα. Ένα 37% κάνει ακόμα και αυτοχειριαστικές αυτοκτονικές σκέψεις, οι οποίες αυτοκτονικές σκέψεις, ενώ όλα αυτά τα συμπτώματα τα οποία περιγράψαμε μειώνονται περίπου στο 30% περίπου μετά από 3 χρόνια, αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά μειώνονται, οι αυτοκτονικές σκέψεις δεν μειώνονται, παραμένουν στο 27% από το 37%, μόλις το 37%, μόλις μια μικρή μείωση ουσιαστικά. Έτσι, ένα φωτεινό έτσι, και αισιόδοξο μήνυμα σε όλο αυτό είναι, όσο και αν μας φανεί παράδοξο, οι ανάπηροι. Οι ανάπηροι, οι οποίοι φαίνεται ότι αυτοί οι οποίοι είχαν μια σωματική αναπηρία μετά από την πρόκληση κάποιου ατυχήματος, όταν δηλαδή ενεπλάκησαν με κάποιο τρόπο σε κάποιο ατύχημα, φαίνεται ότι μάλλον έχουν μια καλύτερη ψυχολογία. Έχουν καλύτερη ψυχολογία, έχουν λιγότερες διαταραχές πανικού, έχουν λιγότερη πτώση της αυτοεκτίμησης, έχουν λιγότερη και μικρότερη κατάθλιψη. Αλλά εμένα μου ακούγεται λίγο παράδοξο. Και εμένα μου ακούγεται παράδοξο, ξέρεις, ωστόσο αυτό εξηγείται. Έχει να κάνει με το ότι βλέπουν το θετικό, που το θετικό ποιο είναι. Δεν σκοτώθηκα. Έζησα. Κατάφερα να ζήσω και έστω και έτσι. Ακριβώς, Νικολέτα, και επαναπροσδιορίζονται πλέον οι αρχές μας. Επαναπροσδιορίζονται αυτά που θέλουμε κάθε μέρα, οι προτεραιότητες μας. Ακριβώς. Αυτό το οποίο ίσως για μας όλους τους υπόλοιπους αποτελεί καθημερινότητα, για κάποιον ο οποίος μέχρι αυτή τη στιγμή, δεδομένου του ότι το απόλεσε, δεδομένου του ατυχήματος, δεν είναι προτεραιότητα, όταν το πετύχει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, επίμονων αγώνων, φυσικοθεραπειών, αν θέλεις, θα καταφέρει λοιπόν κάτι το οποίο για μας είναι προτεραιότητα, να φύγω από το σπίτι μου και να περπατήσω, για παράδειγμα, μέχρι το επόμενο τετράγωνο. Για το συγκεκριμένο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο βελτιώνει και την ψυχολογία του, όπως φαίνεται. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα φωτεινό παράδειγμα που ίσως πρέπει όλους εμάς τους υπόλοιπους να μας προβληματίσει και να μας δείξει ότι κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα δεν είναι δεδομένα και τελικά δυστυχώς όταν τα χάνουμε, μάλλον τότε ενεργοποιείται αυτό το οποίο λέμε έτσι προσαρμοστικότητα ή ψυχική ανθεκτικότητα, μας κάνει περισσότερο ψυχικά ανθεκτικούς και αντιδρούμε καλύτερα. Αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί και στους άμεσους στενούς συγγενείς, ας πούμε, ανθρώπων που μένουν ανάπηροι, μπορεί να λειτουργήσει όχι, και εκεί. Όχι. Μόνο στους ανάπηρους φαίνεται ανάπηρους. Ότι αυτό λειτουργεί καλύτερα. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια σωματική αναπηρία και οι οποίοι παραδόξως, ξέρεις, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι αποτείνονται, πάντα με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα, αποτείνονται λιγότερο σε ειδικούς της ψυχικής υγείας. Εκεί μάλλον ωστόσο φαίνεται ότι ο άνθρωπος με τον οποίο συνδέονται ο φυσιοθεραπευτής, ο γιατρός, ο ορθοπαιδικός για παράδειγμα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μάλλον παίζει το ρόλο ψυχολόγου, θα έλεγα, ψυχιάτρου, θα έλεγα. Ψυχιάτρου προφανώς όχι, δεν θα συνταγογραφήσει, αλλά ως ένα σημείο μάλλον παίζει το ρόλο ενός ανθρώπου που θα σταθεί δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο και μάλλον θα περπατήσουν μαζί ένα δύσκολο αγώνα της καθημερινότητας και σιγά σιγά όλο αυτό θα λειτουργήσει θετικά για τον ίδιο. Μπορούμε να μιλήσουμε για κατάθλιψη, ξεκάθαρα κατάθλιψη. Νομίζω το ανέφερες και νωρίτερα μετά από ένα ατύχημα. Ναι, μπορούμε να μιλήσουμε. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά κατάθλιψη μετά το ατύχημα. Ειδικά εάν ήμασταν εμείς οι οποίοι με κάποιο τρόπο προξενήσαμε το ατύχημα, άρα λοιπόν τι υπάρχει εκεί, υπάρχει ενοχή. Η ενοχή προκαλέσαμε το ατύχημα ακριβώς, δημιουργεί αυτοϋποτίμηση και η αυτοϋποτίμηση στη συνέχεια οδηγάει στην κατάθλιψη. Το παράδοξο, Νικολέτα και Μπάμπη, ξέρετε ποιο είναι, ότι η κατάθλιψη μπορεί να ξεκινήσει όχι τις αμέσως επόμενες εβδομάδες ή μήνες, μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και χρόνια μετά από κάποιο ατύχημα. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, κάποιο ατύχημα μπορεί κάποιος να αποθήσει κάποιες σκηνές του παρελθόντος, αυτές που έχει ζήσει, τις τραυματικές σκηνές του ατυχήματος, και με κάποιο τρόπο όλο αυτό να επανενεργοποιηθεί και με κάποιο τρόπο να εκδηλώσει κατάθλιψη κάποιο χρονικό διάστημα, χρόνων μετά. Νομίζω ότι αυτό είναι και χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης διαταραχής, ότι η κατάθλιψη δεν έρχεται αμέσως από αυτό που θα την πυροδοτήσει, αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, με διορθώνεις. Ακριβώς. Αλλά έρχεται χρόνια αργότερα ως κατάλοιπο. Ακριβώς. Χρόνια αργότερα, πολλές φορές ως κατάλοιπο. Ξέρεις, το δύσκολο είναι ωστόσο σε κάποιον άνθρωπο να μπορέσει να εξηγήσει το γιατί σε αυτή τη φάση αισθάνεται έτσι, το γιατί σε αυτή τη φάση είναι καταθλιπτικός, δεδομένου ότι το ατύχημα μπορεί να έχει συμβεί και το δυστύχημα για κάποιον άλλον τέλος πάντων μπορεί να έχει συμβεί, στο οποίο είχα εγώ εμπλακεί, να έχει συμβεί κάποια χρόνια πριν. Άρα δεν μπορώ να κάνω και τη σύνδεση. Δεν μπορώ να κάνω και τη σύνδεση και
Ξέρεις, ειδικά και στην μπορεί να είναι και σε μια καλή φάση τη ζωή του. Ακριβώς. Όταν θα εκδηλώσει κατάθλιψη. Οπότε και το περιβάλλον δεν μπορεί ακριβώς να κατανοήσει γιατί. Ακριβώς. Και ξέρεις, αυτό είναι το σημαντικό στην κατάθλιψη, ότι ένα από τα κακό κείμενα, πολλά είναι τα κακό κείμενα προφανώς της κατάθλιψης, ένα από τα κακό κείμενα της κατάθλιψης είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο είμαι έτσι. Αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, όταν δε και οι υπόλοιποι έρχονται και μου λένε «Μα είναι η καλύτερη περίοδος της ζωής σου, μα τα πας καλά στη δουλειά σου, μα έχεις ξεπεράσει το δυστύχημα το οποίο συνέβη κάποια χρόνια πριν, μα έχεις αντιμετωπίσει μια κατάσταση, μα βρίσκεσαι από μια...». Ωστόσο, όλο αυτό λοιπόν λειτουργεί περισσότερο σαν το ότι όλο αυτό το οποίο όλοι οι υπόλοιποι μου δείχνουν, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Mm. Άρα λοιπόν, σωστά, καταλαβαίνω ακόμη περισσότερο τη δυσλειτουργία μου, καταλαβαίνω ακόμη περισσότερο το πόσο κακά, το πόσο άσχημα, το πόσο ψυχοπιεσμένος είμαι. Πέρα από την κατάθλιψη, φοβίες μετά το ατύχημα, μπορεί να είναι ακόμα η φοβία «δεν ξαναπιάνω τη μόνη στα χέρια μου, δεν ξαναπερνάω από το σημείο που είχα ένα τροχαίο ατύχημα». Ναι. Είναι σε ποσοστό περίπου 30%, πάντα με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα, άνθρωποι οι οποίοι με κάποιο τρόπο ενεπλάκησαν σε ατύχημα ή σε δυστύχημα, έχουν φοβίες στη συνέχεια στην πορεία της ζωής τους. Ας ξεκινήσουμε από την πιο απλή φοβία, ότι εγώ δεν οδηγώ, αποφεύγω του να οδηγήσω, αλλά ταξιδεύω ως συνοδηγός. Η λίγο περισσότερο σύνθετη είναι αυτή στην οποία έχω η φοβία των ειδικών συνθήκων, δηλαδή δεν ταξιδεύω όταν βρέχει, όταν χιονίζει, όταν με κάποιο τρόπο οι συνθήκες είναι τέτοιες που μου θυμίζουν το ατύχημα ή το δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκην πριν από κάποια χρόνια. Και η σαφώς η μεγαλύτερη φοβία είναι, η οποία έχει σχέση βεβαίως και με αγχώδεις καταστάσεις τις οποίες μπορώ να ζω στην καθημερινότητά μου, είναι ότι δεν μπορώ να ταξιδέψω καθόλου με το αυτοκίνητο, ούτε σαν οδηγός, ούτε σαν συνεπιβάτης γενικότερα. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε ένα πλήρη περιορισμό των μετακινήσεων. Πλέον αρχίζει και καθίσταται μια αναπηρία, σοβαρή αναπηρία, με τη μεταφορική και την κυριολεκτική ωστόσο έννοια. Μπορεί οι φοβίες να είναι διαφορετικού τύπου, δηλαδή να μην έχουν να κάνουν με το κομμάτι, δηλαδή είναι από ένα τροχαίο ατύχημα να μην έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια, να είναι άλλες φοβίες, οι οποίες όμως να έχουν πυροδοτηθεί από το ατύχημα. Ναι, μπορεί, έστω και αν αυτό δεν είναι ο κανόνας, αλλά ωστόσο μπορεί να συμβεί δεδομένου ότι, όπως λέγαμε προηγουμένως, από τη στιγμή που ενεπλάκησε σε κάποιο ατύχημα, μπορεί να εκδηλώσω κατάθλιψη. Η κατάθλιψη πολλές φορές μπορεί να πυροδοτήσει παλιότερες φοβίες μου. Και άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος εμπλέκεται σε ατύχημα, περνάει στην κατάθλιψη, έστω και μετά από κάποια χρόνια, όπως λέγαμε προηγουμένως, και στη συνέχεια μπορεί να πυροδοτηθεί από εκεί πέρα κάποια φοβία την οποία υπήρχε στο παρελθόν, σε αυτή τη φάση που αισθάνομαι περισσότερο ευάλωτος, γιατί η κατάθλιψη έχει να κάνει με ευαλωτότητα, με το ότι εγώ αισθάνομαι ευάλωτος σε αυτή τη φάση. Άρα λοιπόν αισθάνομαι χειρότερα, αισθάνομαι πιεσμένος, και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο πυροδοτούνται και φοβίες οι οποίες υπήρχαν ίσως στο παρελθόν, δεν είχαν εκδηλωθεί τόσο έντονα, αλλά σε αυτή τη φάση εκδηλώνονται πολύ πιο έντονα, άσχετες με την οδήγηση, άσχετες με την οδική ασφάλεια, συμπεριφορά. Φανταζόμαστε, Νίκο, ότι αντίστοιχες φοβίες μπορούν να πυροδοτηθούν και σε ένα ατύχημα με μαζικό μέσο μεταφοράς, δηλαδή με ένα τρένο, με ένα λεωφορείο, όχι μόνο για τα αγιοταχή ή τα δικά μας οχήματα. Έτσι, αντιστοίχως. Προφανώς και με πλοίο και με τρένο. Ξέρεις, είχαμε πολλά άτομα, τουλάχιστον όσον αφορά το ατύχημα, δυστύχημα ουσιαστικά ήταν, το Express Amina, το οποίο είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια με το πλοίο το οποίο είχε χτυπήσει πάνω στην Άξο, ακριβώς στην Πάρο, έξω από την Πάρο, σε κάποιες βραχονισίδες εκεί. Είχαμε άτομα τα οποία βρέθηκαν στο συγκεκριμένο πλοίο και τα οποία με κάποιο τρόπο δεν ταξίδεψαν ξανά με πλοίο στη διάρκεια, στην πορεία της ζωής τους. Προφανώς όμως το ατύχημα με αυτοκίνητο είναι το πιο σύνηθες, όπως λέγαμε και προηγουμένως, είναι κάτι στο οποίο δυστυχώς έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες, είτε με κάποιο τρόπο άμεσο, έχουμε συμμετέχει δηλαδή, συμμετάσχει με κάποιο τρόπο σε κάποιο ατύχημα ή ακόμα και δυστύχημα, είτε έμεσο κάποιο άτομο του άμεσου οικογενειακού, φιλικού μας περιβάλλοντος. Μπορεί η φοβία αυτή να μας δημιουργηθεί και να μας μεταφερθεί ακόμη και αν δεν είμαστε στο άμεσο περιβάλλον ενός τραυματία ή κάποιου που έχει χαθεί. Τι θέλω να πω. Παρακολουθήσαμε τι έγινε στα Τέμπη. Παρακολουθούμε τώρα, αν θέλεις, και την αναβίωση εντός πολλών εισαγωγικών του ναυαγίου του Ηράκλειο, έτσι, μέσα από τις τηλεοπτικές οθόνες. Καμιά φορά παρακολουθούμε, ξέρεις, σειρές οι οποίες επικεντρώνονται και σε αεροπορικά δυστυχήματα, που δεν έχουμε βιώσει το δυστύχημα, δεν έχουμε κάποιον κοντινό μας πρόσωπο να το έχει ζήσει. Αυτό μπορεί όμως να πυροδοτήσει το να γίνουμε γνώστες ή του τι έχει συμβεί, να μας πυροδοτήσει κάποια φοβία. Εξαρτάται από το πόσο ευάλωτοι είμαστε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αν είμαστε ευάλωτοι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, για πολλούς και διάφορους λόγους, για παράδειγμα, εγώ μπορεί να διαχειρίζομαι ένα πένθος το οποίο συνέβη για άσχετο λόγο, δεν συνέβη μετά από κάποιο δυστύχημα, και πολύ απλά μπαίνω στη διαδικασία να αισθάνομαι ευάλωτος, μπαίνω στη διαδικασία να αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Όλο αυτό, ναι, μπορεί να πυροδοτήσει κάποιες φοβίες. Δεδομένου του ότι όμως θα έχουμε ερεθίσματα πάρα πολύ έντονα, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θα καθίσει πολλές ώρες μπροστά στην τηλεόραση
και θα παρακολουθήσει κάθε λεπτομέρεια του τι έγινε στα Τέμπη ακριβώς, ή ένας άνθρωπος ο οποίος, ειδικά αν είναι ευάλωτος σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να εκδηλώσει μια παρόμοια φοβία όπως έλεγε προηγουμένως. Ακριβώς, και να μην μπει σε τρένο. Ναι, ωστόσο, αυτό δεν είναι ο κανόνας. Αλλά μπορεί να συμβεί, ειδικά αν είμαστε ευάλωτοι κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και είμαστε δεκτικοί σε ερεθίσματα, τα οποία όμως νομίζω ότι όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα στο να μπορούμε να περιορίσουμε τα ερεθίσματα και να τα φιλτράρουμε. Ακριβώς. Νίκο, να σταθούμε λίγο και στα παιδιά. Πώς επηρεάζονται τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Ξέρεις, Μπάμπη, ενώ αρχικά υπήρχε η σκέψη ότι τα παιδιά μάλλον επηρεάζονται περισσότερο από τις αντιδράσεις των μεγάλων. Μάλλον τα παιδιά αντιδρούν καλύτερα σε παρόμοιες καταστάσεις. Μάλλον τα παιδιά έχουν ένα ψυχισμό ο οποίος έχει μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα. Τελικά, μάλλον αυτό δεν ισχύει. Φαίνεται ότι και τα παιδιά επηρεάζονται ίσως ακόμα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με αυτόν τον οποίο πιστεύαμε. Γενικότερα, φαίνεται ότι τα αποτελέσματα στον ψυχισμό τους είναι σοβαρά και για μια μερίδα παιδιών είναι και μακροχρόνια και πολλές φορές καταστροφικά. Είναι αυτό που λέγαμε ίσως προηγουμένως, ότι πολλές φορές μπορεί να επανενεργοποιηθούν στη διάρκεια της ζωής τους παρόμοιες καταστάσεις, παρόμοιες εικόνες, παρόμοιες σκηνές τις οποίες έχουν ζήσει, έστω και μετά από κάποια χρόνια. Αυτό απεδείχθη πάντα με βάση έρευνα η οποία έγινε από το Παίδων Αγία Σοφία και φαίνεται ότι τα συμπτώματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν στα παιδιά είναι παρόμοια περίπου με τα συμπτώματα αυτά που λέγαμε προηγουμένως του μετατραυματικού στρες και τα οποία βεβαίως αφορούν ακόμα και τους βετεράνους οι οποίοι έχουν επιβιώσει από κάποιο πόλεμο. Τρόμος, συνεχή ένταση την οποία μπορεί να υπάρχει στο παιδί, εφιάλτες μνήμες οι οποίες υπάρχουν είτε κατά τη διάρκεια της νύχτας είτε κατά τη διάρκεια της ημέρας και προφανώς μια δυσλειτουργικότητα η οποία μπορεί να υπάρχει στο σχολείο. Ξέρεις, η δυσλειτουργικότητα στο σχολείο είναι κάτι που είναι ένα καμπανάκι ξεκάθαρο για τα παιδιά, το οποίο βεβαίως μπορεί να κρύβει και άλλες καταστάσεις, αλλά έστω και στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να υπάρχει αυτό και γενικότερα μέσα στην οικογένεια. Θα λέγαμε κλείνοντας ότι αυτές οι καταστάσεις, ενώ φαίνεται ότι τον πρώτο μήνα μετά κάποιο τροχαίο αφορούν περίπου ένα 40% των παιδιών, μετά από 6 μήνες φαίνεται ότι αφορούν το 20% των παιδιών. Αλλά αφορούν το 20%. Το 20% είναι μια ισχυρή μειοψηφία, δεν είναι ακριβώς. Είναι ένα στα 5 παιδιά ακριβώς υποφέρει από καταστάσεις οι οποίες του δηλητηριάζουν την καθημερινότητα. Αντιμετώπιση, εύκολη υπόθεση, το πώς το αντιμετωπίζουμε, φαντάζομαι ότι έχει να κάνει βέβαια και ανάλογα με την περίπτωση. Έτσι. Δύσκολη υπόθεση. Δύσκολη υπόθεση δεδομένου του ότι, όπως λέγαμε προηγουμένως, πάντα με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα, μάλλον οι οικογένειες δεν εμπλέκονται τόσο πολύ. Δεν ξέρω, κάτι ίσως πάει στραβά με το θεμό της οικογένειας. Δεν υπάρχει τόσο πολύ κοινωνική σύγχυση. Γενικότερα ούτως ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν. Η ενσυναίσθηση ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει πιθανάτο ότι εντάξει, ωραία, πέρασε αυτό. Ας μην μείνουμε στο συγκεκριμένο. Εντάξει, το αντιμετώπισες και όλοι πιστεύουν δυστυχώς ότι τα τραύματα τα οποία φαίνονται όταν επουλωθούν, τα υπόλοιπα τραύματα τα οποία δεν φαίνονται, μάλλον και παραμένουν δυσεπούλωτα, μάλλον ότι δεν υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, θα έλεγα ότι αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι να ανοιχτούμε, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να εκφράσουμε αυτό το οποίο έχουμε, να εκφράσουμε τον πόνο μας, να εκφράσουμε τη θλίψη μας, να εκφράσουμε το θυμό μας, έντονα συναισθήματα τα οποία μπορούν να πυροδοτήσουν δύσκολες συμπεριφορές ή ακόμα και κατάθλιψη. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Από εκεί και πέρα, όταν αισθανόμαστε ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι μια κατάσταση η οποία είναι έντονη, οφείλουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα να αποταθούμε σε κάποιον ειδικό της ψυχικής υγείας, δεδομένου του ότι έχει φανεί πάντα με βάση έρευνες ότι όσο πιο σύντομα γίνει η παρέμβαση σε κάποιον ο οποίος έχει μετατραυματική διαταραχή του άγχους, του στρες, με κάποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο άμεσα, πιο μόνιμα και πιο σίγουρα και πιο αποτελεσματικά προφανώς, ούτως ή άλλως μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι προσπαθούμε ως ένα σημείο να διατηρήσουμε μια καθημερινότητα, ειδικά για τις φοβίες που λέγαμε προηγουμένως. Είναι σημαντικό όταν, εάν και εφόσον βεβαίως κάποιος έχει υποστεί μια τέτοια κατάσταση και έστω και φοβισμένα, έστω και αγχωμένα, έστω και με την παρουσία κάποιου άλλου, τα καταφέρει να μπει στο αυτοκίνητο άμεσα, γρήγορα, χωρίς να αφήσει μεγάλο χρονικό διάστημα, στο οποίο θα επεξεργαστεί με την αρνητική έννοια βεβαίως τα ερεθίσματα, για ποιο λόγο να μπω, φοβάμαι να μπω. Άρα λοιπόν μπαίνω σε αυτοκίνητο μετά από 2 μήνες, 3 μήνες, 5 μήνες, 1 χρόνο. Τότε λοιπόν αφήνω ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Με κάποιο τρόπο όλα αυτά τα ερεθίσματα τα οποία δέχομαι είναι τέτοια τα οποία πολλαπλασιάζουν τη φοβία μου. Και άρα λοιπόν μια άμεση κίνηση, γρήγορη, το πρώτο χρονικό διάστημα,
θα είναι αυτό το οποίο θα με βοηθήσει ούτως ώστε να αντιμετωπίσω μια κατάσταση η οποία προφανώς και είναι πιεστική και όπως είπα και προηγουμένως είναι κάτι το οποίο υποτιμάται γενικότερα τα τραύματα, τα ψυχικά τραύματα μετά από κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα είναι κάτι το οποίο υποτιμώνται από όλους μας, ακόμα και από εμάς τους ειδικούς της ψυχικής υγείας δυστυχώς. Και σε επίπεδο πολιτείας, ακριβώς αυτό που λέγαμε. Λίγο Παπα-Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.